έγινε και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς ξεκίνησε αυτή η φιλοδοξία για, για το εξωτερικό και πώς καταλήξατε να είστε η σημαντικότερη γυναίκα αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είστε η μοναδική Ελληνίδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πότε ξεκίνησε αυτή η σταδιοδρομία για εσάς στην Ευρώπη? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η αγάπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκίνησε ήδη, θα έλεγα, από το σπίτι, από την οικογένεια. Είχα την τύχη να έχω μια μητέρα που ποτέ δεν έκανε κάποια διάκριση ανάμεσα σε μένα και στον αδελφό μου. Αυτό θα κάνει το κορίτσι, αυτό θα κάνει το αγόρι. Οπότε από πολύ μικρή πίστευα στην ισότητα των δύο φύλων και αυτό μου έδωσε και τη φιλοδοξία να συνεχίσω πιο μπροστά. Στη νομική Αθηνών ήδη η πρώτη αγάπη για το διεθνές δίκαιο και καθοριστικό το πέρασμα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, όπου μπόρεσα να σπουδάσω την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από εκεί κατευθείαν λοιπόν έφυγα στο Στρασβούργο, όπου ξεκίνησα περίπου σε ηλικία 27 ετών, μια σταδιοδρομία σε διάφορους χώρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης, πολιτικά θέματα, νομικά, αλλά και ένα πέρασμα από το διακυβερνητικό κομμάτι στην Επιτροπή Υπουργών, έτσι ώστε σήμερα να έχω πλέον πάνω από 30 χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τώρα, για να φτάσω εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Ελληνίδα Γενική Γραμματέας Κοινοβουλευτικής, χρειάστηκε μια εκλογή. Οπότε έπρεπε να αφήσω την διοικητική, αν θέλετε, καριέρα και να κάνω τη μεγάλη βουτιά για μια πολιτική καμπάνια που οδήγησε στην εκλογή από 46, τότε 47 χώρες, είχαμε ακόμα τη Ρωσία μαζί μας, και 300 ακριβώς βουλευτές, το 21, Ιανουάριο του 21. Από τότε έχετε μια πολιτική γραμματεία, διευθύνετε περίπου 100 υπαλλήλους εκεί και ασχολείστε με πολλά θέματα στο Στρασβούργο. Ποια θέματα ήταν για εσάς σημεία αιχμής για την πολιτική σας καριέρα? Πριν φτάσω στο σημείο που έφτασα τώρα, ήταν το βασικότερο, θα έλεγα, θέμα ήταν η διεύρυνση της Ευρώπης, η διεύρυνση του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, δηλαδή η εποχή 93-94, όπου το Συμβούλιο άρχισε να ανοίγει την αγκαλιά του σε όλες τις χώρες που βγαίνανε από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έτυχε λοιπόν να είμαι εκεί αυτή τη συγκεκριμένη κέρια στιγμή, και μου δόθηκε η δυνατότητα να δουλέψω για χώρες όπως η Μολδαβία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Ρωσία, αλλά και Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία. Οπότε ήταν αυτά τα πολύ δοξασμένα χρόνια που ζήσαμε, 93-2003, όπου αυτό που ήταν πρώτα ένα κλαμπ, όπως το λέγαμε, μια λέσχη δημοκρατιών, διευρύνθηκε. Πολιτικά πολύ πιο ενδιαφέρον, αλλά φυσικά έπρεπε να ρίξουμε λίγο και τις απαιτήσεις μας και να βρούμε το σωστό συμβιβασμό μέχρι που πάνε. Από τη στιγμή που εξελέγει, σίγουρα το πιο κέριο και δύσκολο σημείο ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος και μας οδήγησε στην ανάγκη να διώξουμε τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, μέσα σε 2,5 εβδομάδες μετά την αρχή του πολέμου. Ο μόνος διεθνής οργανισμός που το έκανε, που αντέδρασε πολύ έγκυρα, και από τότε η προσπάθειά μας να βοηθήσουμε την Ουκρανία, δεν διαθέτουμε όπλα όπως το ξέρετε, δεν έχουμε αρμοδιότητα στην άμυνα, αλλά βοηθάμε με κάθε τρόπο και τους Ουκρανούς βουλευτές να είναι παρόντες και είναι μάλιστα πάρα πολύ δραστήριοι, αλλά και με συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας τους Ουκρανούς πολίτες. Σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για τα παιδιά της Ουκρανίας. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουμε να επιστρέψουν τα παιδιά της Ουκρανίας στις οικογένειές τους. Το ζήτημα τώρα της σύμβασης της τεχνητής νοημοσύνης που προχωρά για ψήφιση. Μια μικρή κουβέντα θέλω, μια ατάκα σας θέλω. Είστε αισιόδοξοι για το πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα υπογραφεί από τις χώρες και πώς θα φτάσει στην πράξη όλο αυτό? Καταρχήν, είμαι ήδη πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτή η σύμβαση. Θα υπάρχει σε λίγες εβδομάδες προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των κρατών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλες τις διαπραγματεύσεις γίναν στο Στρασβούργο και το ότι η πρώτη διεθνή σύμβαση για τεχνητή νοημοσύνη είναι η σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία,
θεωρώ ότι είναι το βασικότερο επίτευγμα. Ναι, οι υπογραφές θα αρχίσουν ήδη στα μέσα Μαΐου και είμαι αισιόδοξη ότι σύντομα θα υπάρχει και πρόσβαση των πρώτων κρατών μελών, γιατί ακόμα και οι ιδιωτικές εταιρείες συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση, γιατί νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη να θέσουμε κάποια όρια. Και ο καθένας είτε γιατί θέλει να το κάνει, είτε γιατί θεωρεί ότι το οφείλει στους πολίτες του, νομίζω ότι θα αναγκαστούν, αν θέλετε, τα κράτη-μέλη, από τη στιγμή που η σύμβαση υπάρχει, να εισχωρήσουν.